ισχύει, αφού το είπε η ίδια καταρχήν, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι η Εύη Αδάμ κάνει ξεκάθαρο μέσα από αυτό ότι μάλλον τα παιδιά τα μεγαλώνει μόνη της, τα έχει αναλάβει τελείως μόνη της αυτό το θέμα, γιατί λέει ότι δεν βρίσκω κανένα λόγο να μιλήσω με τον Λέμπλη Βιεράτο. Όταν δεν υπάρχει κανένα λόγο να μιλήσει από τη στιγμή που έχει δύο παιδιά, ναι, προφανώς έχει αναλάβει τα πάντα μόνη της. Απλά θέλω να σε πάω έτσι λίγο κάπου πιο γυναικεία. Για πες. Όταν ρε παιδί, σου είναι ο άλλος τελείως αδιάφορος. Τελείως. Ναι. Μπαίνει στη διαδικασία αυτή, blog σε blog, follow, unfollow, όλα αυτά. Δεν αναφέρει καν το όνομά του, δεν τον βλέπει. Άρα πιστεύω ότι σε αυτό το ζευγάρι, το πρώην ζευγάρι, σαν σου βγάζει ότι υπάρχει μια ένταση που ίσως και κάτι να έχει αφήσει. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Μια περίεργη κατάσταση με Βιεράτο και Αδάμ που δεν θέλω να την πολύ αγγίξουμε. Υπάρχουν δύο παιδιά που ξέρω ότι έχουν και πολύ αξιόλογες κόρες. Και ξέρω ότι και οι δύο είναι καλοί γονείς. Οπότε, αλλά αυτό με το blog που λες, δεν ξέρω τι έχει συμβεί εσάς. Άντε καλή. Εγώ θα μπω στη διαδικασία να μπλοκάρω κάποιον να κάνω unfollow μόνο αν με τσούζει κάτι σημαίνει για μένα. Ακριβώς. Παιδιά, πολλές φορές όμως δεν θα μπλοκάρετε και κάποιον γιατί σας δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο αυτό, λέμε για πρώην. Η αλήθεια βέβαια είναι το λάθος.